Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χιονισμένα τα εφετινά Χριστούγεννα προς μεγάλη ικανοποίηση όλων και κυρίως των παιδιών. Το χιόνι έχει καλύψει όλη την ορεινή Ελλάδα, κυρίως στους νομούς Φλόρινας και Καστοριάς, αλλά και την Πελοπόννησο. Δυστυχώς όμως η ολισθηρότητα των δρόμων, η απροσεξία των οδηγών και η μέθη αρκετών από αυτούς έγιναν αιτία να χάσουν τη ζωή τους 21 άτομα και να τραυματιστούν 150 σε 122 τροχαία δυστυχήματα σε όλη τη χώρα. Όπως προαναφέραμε, το χιόνι που σκεπάζει πολλές περιοχές της χώρας έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Έτσι, η συγκοινωνία έχει διακοπεί από χτες στην Εθνική Οδό Λεβιδίου Νεμαίας, από το 37ο στο 42ο χιλιόμετρο, στην Εθνική Οδό Τρίπολης Καλαμάτας από το 1ο έως το 30ο χιλιόμετρο, στην Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου από το 60ο έως το 75ο και Τρίπολης Πάρτης από το 10ο έως το 25ο χιλιόμετρο. Η κυκλοφορία των οχημάτων στα σημεία αυτά γίνεται από παρακαμπτήριους δρόμους. Το μεσημέρι αποκαταστάθηκε η συγκοινωνία στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών Αντιρίου, που είχε διακοπεί από το 32ο έως το 44ο χιλιόμετρο, αλλά γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Με αλυσίδες κινούνται τα οχήματα και στους εθνικούς δρόμους Κατερίνης Ελασσόνας από το 20ο έως το 40ο χιλιόμετρο, Καλαμάτα Σπάρτης από το 30ο έως το 40ο, καθώς και σε αρκετά σημεία του δρόμου που συνδέει τη Λιβαδιά με την Αράχοβα, τους Δελφούς και την Άμφισσα. Με μεγάλες δυσχέρειες γίνεται κυκλοφορία μέσα και γύρω από την πόλη της Φλόρινας, καθώς και στα οδικά δίκτυα Φλόρινας Καστοριάς από τη Δίγλα και το Βίτσι. Επίσης, με αλυσίδες κινούνται τα αυτοκίνητα σε όλους τους δρόμους του νομού Καστοριάς. Χιονισμένες όμως είναι και οι κορυφές της Πάρνηθας, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να χρειάζονται αλυσίδες από το 30ο χιλιόμετρο και πάνω. Στις 7 το πρωί αποκαταστάθηκε η λειτουργία της Πορτμιακής Γραμμής Ρίου Αντιρίου, που είχε διακοπεί χτες λόγω των ισχυρών ανέμων. Ο Ελληνισμός γιορτάζει σήμερα μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της χριστιανοσύνης, τη γέννηση του Θεανθρώπου. Το πρωί οι πιστοί προσήλθαν στις εκκλησίες και παρακολούθησαν την πανηγυρική θεία λειτουργία. Στο κλίμα των ημερών γιορτάζει και η πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, που περνάει τα φετινά Χριστούγεννα στη Χαλκιδική, χτες το βράδυ παραβρέθηκε σε χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλά στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρέμεινε στην Αθήνα να εορτάσει τα Χριστούγεννα με τα μέλη της οικογένειάς του και τα πολλά εγγόνια του. Στην Αθήνα βρίσκεται και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, που ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία λόγω ελαφράς ασθενείας της συζύγου του. Μετά 44 χρόνια σκληρής σταλινικής καταπίεσης, οι καμπάνες δύο ελληνοορθόδοξων εκκλησιών στην περιοχή Δροπόλεως της Αλβανίας, την οποία επισκέφθηκε, όπως είναι γνωστό πρόσφατα, και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς, χτύπησαν τα χαράματα χριστουγεννιάτικα. Εκατοντάδες ομογενείς παρακολούθησαν το πρωί με συγκίνηση τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία σε δύο τουλάχιστον χωριά της περιοχής αυτής, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την αλβανική πρωτεύουσα. Εν τω μεταξύ, και σήμερα Χριστούγεννα, δεκάδες Αλβανοί φυγάδες επιχείρησαν να αποδράσουν από το τυραννικό καθεστώς προς την Ελλάδα, αλλά η προσπάθειά τους σταμάτησε στα σειρματοπλέγματα του Αλία. Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα τρεις συμπατριώτες μας και ένας Αλβανός στρατιώτης που επιχείρησαν να περάσουν τα ελληνοαλβανικά σύνορα εκτελέστηκαν επί τόπου, γεγονός που ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει έντονα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Βύρον Πολύδωρας, σε δήλωσή του ανέφερε: «Μας βάζει σε σκέψη το γεγονός του πολλαπλασιασμού των κρουσμάτων δολοφονίας μελών της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας κατά την απόπειρά τους να δραπετεύσουν από τα σειρματοπλέγματα προς την Ελλάδα. Οι αφηγήσεις των φυγάδων που επιτυγχάνουν να διαφύγουν ολοκληρώνουν την τραγική εικόνα. Τα θύματα είναι πολύ άριθμα». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σταθμού μας, σύσσωμο το προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας παραβρέθηκε στην απομάκρυνση και του τελευταίου αγάλματος του Στάλιν από την πλατεία των Τυράννων. Ο πρεσβευτής μας στα Τύρανα, κ. Στέλιος Μαλικούρτης, και οι διπλωματικοί υπάλληλοι, κ. Κανέλος και Δία Κοφωτάκης, ήσαν παρόντες στο γεγονός στο κέντρο των Τυράννων. Ας δούμε όμως τώρα πώς γιορτάστηκε η γέννηση του Θεανθρώπου σε διάφορες χώρες του κόσμου, σε Ανατολή και Δύση.